Υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή άνεμοι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού της Κρήτης το 15 Αύγουστο. Φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στις οποίες μας επιφυλάσσει πλέον είναι πάρα πολύ καλές, με την έννοια ότι από σήμερα κιόλας διαπιστώθηκε η κάμψη των ανέμων. Οι βοριάδες οι οποίοι έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες ήδη εξασθενούν σημαντικά από σήμερα, και έτσι από αύριο, που η έντασή τους θα είναι ακόμα μικρότερη, μόνο σε ανατολικές περιοχές, δηλαδή από το Ηράκλειο και ανατολικότερα, θα δούμε να διατηρούν μία ένταση από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3 με 4, τοπικά όμως μέχρι και τα 5 μποφόρ, μέχρι και το ιδίως το μεσημέρι. Αλλά στη συνέχεια φαίνεται ότι γενικά σε όλο το νησί θα εξασθενήσουν περισσότερο. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Ηράκλειο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας του 15 Αύγουστου προβλέπεται καλός καιρός, με τους ανέμους να φτάνουν τα 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στα Χανιά ο καιρός επίσης θα είναι καλός, με τους ανέμους να φτάνουν τα 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ρέθυμνο προβλέπεται επίσης καλός καιρός, με τους ανέμους να είναι μεταβλητοί έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Λασίθι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες πάνε πολύ καλά, αλλά είδαμε από χθες κιόλας μεγάλα ποσοστά υγρασίας, τα οποία πραγματικά παρακολουθώντας θα βλέπουμε ότι ανεβάζοντας λίγο το δείκτη δυσφορίας, δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δυστυχώς μας κάνουν λίγο να δυσφορούμε και είναι κυρίως ο παράγοντας της υγρασίας. Και επειδή έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά, που θα έχουμε το πρώτο κύμα των επιστροφών από τις διακοπές, πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη? Κοιτάξτε, με τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι συνεχίζονται γενικά οι καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και το Σάββατο. Ήπιος ο καιρός, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις ούτε στους ανέμους ούτε και στις θερμοκρασίες. Από την Κυριακή τώρα αρχίζουν και δείχνουν τα μοντέλα ότι επανέρχεται ο ετησίας, το κοινώς γνωστό Μελτέμι, το οποίο θα δούμε κατά πόσο πράγματι θα ενισχυθεί. Με τις βοριάδες βέβαια ίσως να δημιουργούν κάποιες νεφώσεις στα βόρεια. Δεν περιμένουμε, τουλάχιστον για φαινόμενα στο νησί μας δεν φαίνεται κάτι. Αλλά θα δούμε η ένταση των ανέμων αν προκαλέσει κάποιο κυματισμό. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα προκαλέσει πρόβλημα, τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.